Μάρκος Στρούλης, καθηγητής τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών στο ΕΚΠΑ και καθηγητής στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, σήμερα φιλοξενούμενος του News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Τρούλη. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Τρούλη, το περιβάλλον που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο Κάφκασο το έχετε περιγράψει λίγο πολύ στο βιβλίο σας που έχει τίτλο «Τουρκική στρατηγική στον Κάφκασο και στην Κεντρική Ασία». Και έτσι όπως διαμορφώνονται τώρα τα στρατόπεδα του ευρασιανισμού και του δυτικού κόσμου, βλέπουμε μερικά σημεία που θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε σημεία των καιρών. Το περιστατικό που έγινε στο Νταγεστάν με τους 19 νεκρούς νομίζω ότι είναι ενδεικτικό και είναι μια καλή αφορμή να μας πείτε πώς εξελίσσεται εκεί η κατάσταση όσον αφορά το ριζοσπαστικό Ισλάμ και πώς αυτό επηρεάζει την ευρύτερη πολιτική στην περιοχή. Ναι, κοιτάξτε, η περιοχή του Καυκάσου και συμπεριλαμβάνω και τονίζω μάλλον το Βόρειο Καυκάσου, την περιοχή του Βόρειου Καυκάσου, είναι μιας πιο ασταθής, μιας πιο ευαίσθητες περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτό αποδεικνύεται με τις πρόσφατες εξελίξεις, καθώς αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά ότι το ριζοσπαστικό Ισλάμ είναι ιδιαίτερα ισχυρό στην περιοχή, με ένα κατεξοχήν πολυπληθές μουσουλμανικό στοιχείο, σε μια περιοχή πολύ κοντά στη Μέση Ανατολή και στις ισλαμιστικές ομάδες που κυριαρχούν στη Μέση Ανατολή. Και φυσικά με πολύ ισχυρά στοιχεία αντισημιτισμού. Θυμίζω ότι και τον προηγούμενο Οκτώβριο είχαμε μια επίθεση στο αεροδρόμιο από ισλαμιστικές ομάδες σε αναζήτηση, εντός πάρα εισαγωγικών, σε αναζήτηση επιβατών. Αυτή η κατάσταση φυσικά δεν είναι τωρινή. Δίνονται διάφορες αφορμές και είναι και αντικείμενο εκμετάλλευσης στην τρέχουσα συγκυρία λόγω και των εξελίξεων στην Ουκρανία, αλλά οι ρίζες της τοποθετούνται δεκαετίες πίσω, αμέσως μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, όταν ο Κάφκασος, συμπεριλαμβανομένο αυτή τη φορά και του Νότου Καυκάσου, των κρατών δηλαδή της Γεωργίας, Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν, των κρατών της που εξαρτοποιήθηκαν μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, αποτέλεσε ένα κενό ισχύος, μια ενδιάμεση ζώνη, μια buffer zone όπως την ονομάζουμε, δηλαδή μια περιοχή η οποία έγινε αντικείμενο διεκδίκησης εντός εισαγωγικών σε επίπεδο επιρροής μεταξύ των περιφερειακών, των κυρίαρχων περιφερειακών δρόντων. Μια τέτοια περίπτωση φυσικά ήταν και η Τουρκία, ήταν και το Ιράν και εξακολουθούν να είναι δηλαδή αυτοί οι δύο. Αλλά φυσικά η Ρωσία, όπως αποδείχθηκε ιδιαίτερα μετά το 1994, όταν ξανά άρχισε να βρίσκει τα βήματά της με το πρώτο σοκ της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης, κυριάρχησε και πάλι στην περιοχή. Μέσα και το ρώσιμο, αν θέλετε, το εμβληματικό σημείο ήταν η δημοσιοποίηση του δόγματος του εκείς εξωτερικού, δηλαδή του δόγματος εκείνου, το οποίο προστατεύει όλες αυτές τις πρώην την πρώην σοβιετική περιοχή και την θεωρεί προέκταση των συμφερόντων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτό όμως, παρότι η Ρωσία κυριάρχησε σε επίπεδο, αν θέλετε, διακρατικών συσχετισμών ισχύως και σε επίπεδο σκληρής ισχύως, διαχειριζόμενη και το τεθενικό λίγα χρόνια αργότερα κλπ, παρόλα αυτά άφησε ανοιχτές διάφορες απειλές μη κρατικές, αν μπορούμε να τις ονομάσουμε έτσι, άφησε διάφορους θύλακες τρομοκρατίας να είναι ιδιαίτερα ζωντανοί και δραστήριοι στην περιοχή, πολλές φορές να υποκινούνται και από κρατικούς δρόντες της περιοχής, οι οποίοι ήθελαν να έχουν ένα ρόλο μέσα από τέτοιες ενέργειες, και φυσικά το τελικό αποτέλεσμα είναι όλος αυτός ο ισλαμικός φονταμενταλισμός σήμερα να εκφράζεται, θεωρώντας ότι η τρέχουσα συγκυρία είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας και αδυναμίας εντός εισαγωγικών της Ρωσίας, ώστε να αποτυπωθούν πράγματα
και επιθυμίες στο πεδίο. Εγώ να θυμίσω ότι μια βασική, μια κεντρική παράμετρος αυτού του διαγωνισμού ισχύως στο όνομα του Ισλάμ αφορά το γεγονός ότι αυτές οι Ισλαμιστικές ομάδες ανήκουν στο Σουνιτικό Ισλάμ που σε αυτό ανήκει και το Ισλαμικό κράτος. Εδώ ανήκω μια παρένθεση, υπάρχουν και διάφορες αναλύσεις οι οποίες συσχετίζουν τη στοχοποίηση της Ρωσίας με αυτό το γεγονός ότι είναι Σουνίτες συγκεκριμένοι από λόγω της σχέσης της Μόσχας με την Τεχεράνη, με το Σιητικό Ιράν. Αλλά θα έλεγα ότι μια τέτοια ανάλυση θα ήταν πολύ γόνιμη στο να περιγράψουμε τα αφηγήματα των περιφερειακών δρόντων, αλλά δεν εξηγεί τα πάντα όσον αφορά τις σχέσεις και τις προτεραιότητες τους. Δεν εξηγεί, για παράδειγμα, γιατί η Τουρκία, που έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο και μέσω των αδελφών μουσουλμάνων, αλλά και μέσω των κρατικών πολιτικών που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, πώς η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή μια συνεργατική, μια στρατηγική σχέση με τη Ρωσία και πού αυτή τελικά οδεύει. Είναι... Επειδή τα άνοιξα, λοιπόν. Ναι, πάνω σε αυτό θέλω να πω κάτι. Είναι μια δύσκολη ισορροπία, γιατί ο πρόεδρος Πούτιν διευρύνει την συνεργασία του, όπως είπατε, και με το Ιράν και με την Τουρκία και ενδεχομένως με μια σειρά σουνιτικών χωρών. Την ίδια στιγμή όμως έχουμε τη σύγκρουση και στην Αφρική, που και το Ισλαμικό κράτος και η Τζιχάτ και άλλες οργανώσεις διέβλεπαν εκεί στον ορυκτό πλούτο που μέσω του Ισλάμ έχουν διεισδύσει σε αρκετές χώρες. Ναι. Από την άλλη, οι χώρες αυτές που είναι σε φάση αποικιοποίησης επικαλούνται την Βάγνερ, που πλέον είναι κρατική ρωσική δύναμη, για να φέρουν ισορροπία. Αλλά είχαν πολεμήσει και το ISIS στη Συρία στο πλευρό του Προέδρου Άσαντ. Όλο αυτό όμως έχει, το περιγράφουμε, και υπάρχει και ένα ποσοστό περίπου 20 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ρωσία που είναι μουσουλμάνοι. Αυτό πώς το βλέπετε να εξελίξεται με τις συμμαχίες που θέλει να διευρύνει ο Πούτιν? Κοιτάξτε, το ότι υπάρχει μια δημογραφική βόμβα αυτή τη στιγμή τα τελευταία χρόνια στη Ρωσία, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Το έχει τονίσει και ο ίδιος ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Και αυτή η δημογραφική βόμβα σχετίζεται και με την υπογεννητικότητα μεταξύ των Ρώσων, των χριστιανών Ορθόδοξων Ρώσων πολιτών, αλλά και με την τεράστια, όπως είπατε, μουσουλμανική κοινότητα που διαβεί εντός της ρωσικής επικράτειας, αλλά και τα μεγάλα, ανοίγω μια παρένθεση εδώ, τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα από την Κίνα, τα οποία κατευθύνονται προς τη Σιβηρία. Όλος αυτός ο χυλός, αν θέλετε, ο δημογραφικός, δημιουργεί τεράστια εσωτερικά προβλήματα, αλλά η Ρωσία, με τον τρόπο που δομείται μέσα από ένα πολύ σφιχτό κρατικό μηχανισμό, μέσα από μια πολύ ισχυρή γραφειοκρατία, νομίζω ότι είναι φανερό ότι μπορεί και διαχειρίζεται όλους αυτούς τους τριγμούς. Η τρομοκρατία στο Βόρειο Κάυκασο, ξέρετε, είναι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική ανοιχτή πληγή για τη Μόσχα, η οποία όμως δεν είναι αποφασιστική σημασίας για την ανακατανομή ρόλων και ισχύως στην περιοχή. Δημιουργεί διάφορους ή επιχειρεί να δημιουργήσει διάφορους τριγμούς σε επίπεδο νομιμοποίησης, εσωτερικής νομιμοποίησης της δομής εξουσίας στη Ρωσία, αλλά μέχρι εκεί. Ξαναλέω ότι η Ρωσία, όπως είναι δομημένη, με το δεσποτικό χαρακτήρα που έχει ο κρατικός μηχανισμός, δεν μπορεί να απειληθεί σοβαρά ως δύναμη από τέτοιου είδους ενέργειες.
Και για αυτόν τον λόγο κιόλας η Μόσχα ασκεί μια δικιά της, μια πολύ δική της στρατηγική, με την υλικοφιλία που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες με την Τουρκία, χωρίς να έχει αγγυλώσεις που να αφορούν τις πτυχές αυτές του ριζοσπαστικού Ισλάμ, τις οποίες αντιμετωπίζει σε επίπεδο, έτσι, επιτρέψτε μου να πω, αστυνομικών μέτρων. Η απειλή που θέτουν αυτές οι ενέργειες είναι ακριβώς και μόνο σε επίπεδο εσωτερικής νομιμοποίησης, υπό το βάρος βέβαια του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί να είναι μεγάλη πρόκληση αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Είναι αυτό το σύστημα από το οποίο προκύπτουν τα περισσότερα ερωτηματικά όσον αφορά την κατανομή ισχύως, όπως θα προκύψει στην Ανατολική Ευρώπη και ευρύτερα. Κάτι τελευταίο τώρα για να κλείσουμε, επειδή το δείξατε και στην αρχή, που είπατε για τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Σουνιτικού και Σιητικού Ισλάμ. Υπάρχουν αρκετοί συναδελφοί σας που υποστηρίζουν ότι παρόλες τις αντιθέσεις που υπάρχουν στις επιμέρους μερίδες, τις θρησκευτικές που κατανέμεται το Ισλάμ, το παράδειγμα, ας πούμε, του Ιράν που υποστηρίζει τη Χαμάς, δηλαδή οι Σιίτες που υποστηρίζουν τους Σουνίτες, επειδή υπάρχει ένας κοινός εχθρός που λέγεται Ισραήλ, θέλοντας και μη πανουργία της ιστορίας, κάποια στιγμή θα συνασπίσει το Ισλάμ, παρόλες τις αντιθέσεις, επαναλαμβάνω, και θα είναι, ας πούμε, Ισλάμ εναντίον Δύσης, εναντίον χριστιανικής Δύσης, να το πω αλλιώς. Πιστεύετε ότι η Ρωσία μπορεί να έρθει σε ένα μεγάλο δίλημα αν εξελιχθεί αυτό και αν υπάρχει αυτό που αρκετοί συνάδελφοι σας υποστηρίζουν? Ξέρετε, επιχείρησα να το υπονόησα και νωρίτερα ότι όλες αυτές οι πολιτισμικές συγκρούσεις, για να χρησιμοποιήσουμε όρους του Σάμουελ Χάντινγκτον, μπορεί να εξηγούν πάρα πολλά στο πώς δομούνται τα αφηγήματα των δρόντων, το πώς στο όνομα τίνος δηλαδή λειτουργούν και υπό το βάρος πιανού αφηγήματος πράττουν ως απράττουν, όμως δεν εξηγούν τα πάντα. Νομίζω ότι οι αποφάσεις και η συμπεριφορά των δρόντων εξακολουθεί να ερμηνεύεται με ηλιστικούς όρους, δηλαδή με όρους προσμέτρησης κόστους ωφέλους για τον καθένα. Αν δεν μείνουμε σε μια τέτοια ανάλυση, τότε θα βρεθούμε σε πολλά αδιέξοδα όσον αφορά το τι εξηγεί την ρωσοτουρκική στρατηγική συνεργασία των τελευταίων ετών. Τι εξηγεί τη σχέση, αν θέλετε, τη διαχρονική, τη διεστορική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Σαουδικής Αραβίας. Ή ακόμα και τι λειτουργεί και πώς εξηγείται όλη αυτή η προσέγγιση που έχουν μέσω Κίνας το τελευταίο διάστημα η Σαουδική Αραβία με το Ιράν. Η Σουνιτική Σαουδική Αραβία με το Σιητικό Ιράν. Θα υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία, αν θέλετε, ερμηνείας όλων αυτών των γεγονότων. Όλη αυτή η σύγκληση μεταξύ Σουνιτικού και Σιητικού Ισλάμ ήταν κάτι που έχει αποτυπωθεί και στην συμπεριφορά, στη λειτουργία, στο καταστατικό εντός πολλών εισαγωγικών, δηλαδή στις αρχές, στο βασικό πλαίσιο λειτουργίας των αδελφών μουσουλμάνων. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι συστάθηκαν και λειτουργούν, υπάρχουν στο όνομα αυτής της σύγκλησης Σουνιτικού και Σιητικού Ισλάμ και στο όνομα, αν θέλετε, να υπάρχει ένα κοινό μέτωπο των μουσουλμάνων απέναντι στη Δύση. Αυτή η αρχή, αυτός ο στρατηγικός στόχος των μουσουλμάνων είναι κάτι το οποίο είναι εύλογο, το βλέπουμε στις διεθνείς σχέσεις, να εργαλειοποιείται πολλές φορές από κρατικούς δρόντες. Είδαμε ότι έχει εργαλειοποιηθεί από την Τουρκία του Ερντογάν τις τελευταίες δύο δεκαετίες και μπορώ να πω ότι έχει εργαλειοποιηθεί πολλές φορές και από δυνάμεις που δεν το περιμένει κανείς, δυτικές δυνάμεις ή και άλλες. Το ζήτημα είναι εμείς, αν θέλετε, όχι εμείς, αλλά πώς δημιουργείται με αλφαγιώτα μια τέτοια ισορροπία ισχύως
η οποία να προσφέρει συνθήκες σταθερότητας και ασφάλειας σε όλους αυτούς τους πληθυσμούς, προκειμένου να μην ριζοσπαστικοποιούνται και να μένουν μακριά από ανορθολογικές επιλογές όπως αυτές που, στις οποίες γινόμαστε μάρτυρες αυτές τις ημέρες. Κύριε Τρούλη, αυτό που κρατώ περισσότερο από όλα είναι ότι δεν είναι εύκολο να δώσεις ακριβή προσδιορισμό σε πράγματα τα οποία έχουν τόσο μεγάλη ρευστότητα και ίσως αυτό είναι και το μεγάλο νόημα. Ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub και την ανάλυση που μας κάνατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.